πάμε αμέσως να συνδεθούμε με τα Χανιά. Ο Μανώλης Λέκας, ο μετεωρολόγος, είναι κοντά μας για να μας βοηθήσει για μια ακόμη φορά στο τι μας περιμένει. Κύριε Λέκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Ταζάκη. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε λίγο βλέποντας τα σημερινά κύρια χαρακτηριστικά των τελευταίων ωρών. Το ζήσαμε, το βιώσαμε, αλλά οι αριθμοί έχουν πάντα έτσι τη δική τους δυναμική. Δώστε μας λίγο έτσι τα βασικά χαρακτηριστικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις θερμοκρασίες, τους ανέμους, τη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης. Ναι. Σήμερα βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι από το μεσημέρι και μετά ήταν ή προς το μεσημέρι και λίγο μετά ήταν οι χειρότερες ώρες και θα λέγαμε ότι τα χειρότερα πέρασαν. Από αύριο η κατάσταση θα είναι καλύτερη. Πράγματι, οι ανατολικές περιοχές ήταν εκείνες και κυρίως τα βόρεια του νησιού, οι οποίες δεινοπάθησαν πραγματικά εξαιτίας των νοτιάδων. Συνηθισμένοι όμως και όχι με εντάσεις, θα λέγαμε, οι οποίες έχουμε δει άλλες φορές. Παρ' όλα αυτά, για κάποιο διάστημα είδαμε, ιδιαίτερα προς τον Άγιο Νικόλαο, εκεί σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες εντάσεις, οι μέγιστες ρηπές να ξεπερνάνε τα 8 με 9 μποφόρ. Επίσης και στο Ηράκλειο είχαμε αρκετά ενισχυμένους τους ανέμους με τις μέγιστες ρηπές να φτάνουν κοντά στα 8 μποφόρ, αν και κρατούσαν λίγο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά προφανώς προκάλεσαν αρκετά προβλήματα. Επίσης και το Ρέθυμνο εξίσου είχε ιδιαίτερα ενισχυμένους τους ανέμους, τους νοτιάδες, όπου και εκεί έφτασαν τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ, στην πόλη του Ρεθύμνου κυρίως, αλλά ευτυχώς και εκεί ο χρόνος ήταν πολύ λίγος. Πολύ βέβαια απέχει τα Χανιά από αυτή την όλη κατάσταση, το περιμέναμε άλλωστε. Εδώ οι άνεμοι διατηρήθηκαν λίγο βόρει και μάλιστα η έντασή τους δεν ξεπέρασε τα 3 και τοπικά 4 μποφόρ, διατηρώντας έτσι πολύ καλές, θα λέγαμε, τις συνθήκες. Οι θερμοκρασίες τώρα, οι υψηλότερες καταγράφηκαν στον ομό Λασιθίου με τους 33 βαθμούς Κελσίου, καθαρά βέβαια σε τοπικό επίπεδο, ενώ άλλες περιοχές βίωσαν τους 30 βαθμούς Κελσίου, πάντα για τα βόρεια. Στο Λασίθι μιλάμε για την περιοχή της Νεάπολης, κύριε Λέκα. Ναι, ναι. Στην πόλη της Νεάπολης καταγράφηκε η μεγαλύτερη θερμοκρασία σε επίπεδο Κρήτης. Mm-hmm. Καθαρά βέβαια τοπικοί οι παράγοντες οι οποίοι ευνόησαν, έτσι, αυτό πάντα το ξεκαθαρίζουμε. Πάντως στις βόρειες ακτές του νησιού, δηλαδή για τον ομό Λασιθίου, είδαμε θερμοκρασίες 29 με 30, 28-29 και προς τους 30 έφτασε και η βόρεια ζώνη του Ηρακλείου. Το Ρέθυμνο ήταν γύρω στους 27 βαθμούς Κελσίου οι μέγιστες τιμές, ενώ αρκετά χαμηλότερες, κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου, ήταν στις περισσότερες περιοχές του δυτικού τμήματος, δηλαδή εδώ που επικρατούσαν στα Χανιά κυρίως οι βόρειοι αυτοί άνεμοι. Η συγκέντρωση σκόνης, ναι. Ναι, η συγκέντρωση της σκόνης πραγματικά την είδαμε προς το μεσημέρι να αρχίζει, πιστεύω να την καταλαβαίνουμε κυρίως στο ορατό επίπεδο. Αρκετά σημαντική η συγκέντρωσή της και θα δούμε να συνεχίζεται, γιατί η τροφοδότηση δεν έχει σταματήσει. Ξεκίνησε και είναι διαρκής αυτή από εδώ και πέρα. Θα κορυφωθεί, θα λέγαμε, αύριο το πρωί. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν θα φύγει και απότομα, θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα ή το μεσημέρι προς το απόγευμα. Όλη η Κρήτη βέβαια ταλαιπωρείται από τη σκόνη, μιας και είναι μια μεταφορά η οποία γίνεται στην ανώτερη ατμόσφαιρα και επηρεάζονται και τα κατώτερα στρώματα. Τώρα για αύριο μας είπατε, κύριε Λέκα, ότι ουσιαστικά τα χειρότερα πέρασαν. Φαντάζομαι όμως ότι δεν θα ξυπνήσουμε με ένα έτσι καλοκαιρινό σκηνικό. Η σκόνη θα παραμείνει, δεν θα έχουμε δυνατούς ανέμους, αλλά θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Ναι. Πάλι το ανατολικό κομμάτι του νησιού και ιδιαίτερα τα βόρεια. Γιατί πρέπει βέβαια να σας πω ότι οι νότιες περιοχές ήταν θερμοκρασίες, φανταστείτε, και κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές, με τις μέγιστες να φτάνουν γύρω στους 22 βαθμούς. Αύριο λοιπόν θα έχουμε και πάλι συννεφιά, θα έχει μια μουντάδα ο καιρός. Δεν αποκλείεται απόψε το βράδυ να ρίξει κάποιες ψυχάλες κατά τόπους. Όταν λέμε τώρα, δεν την εννοούμε σαν βροχή, αλλά δυστυχώς όπου πέσουν αυτές, καταλαβαίνετε ότι το αποτύπωμα θα είναι κατακόκκινο. Της θα είναι σημαντικό, ακριβώς. Θα είναι δηλαδή πιο πολύ για την ταλαιπωρία στις νοικοκυρές και γενικότερα και στα οχήματα. Περιοχές. Θα είναι λασποβροχή, κύριε Λέκα, την γνωρίζουμε καλά. Ναι. Ευτυχώς δεν θα έχει. Δηλαδή δεν δικαιολογεί μεγάλες ποσότητες νερού για να δούμε πραγματικά αυτό το φαινόμενο να εκτείνεται σε όλο το νησί. Τώρα, αύριο θα έχουμε πάλι συννεφιά, θα έχει τη μουντάδα, θα ανοίξει και λίγο καιρός, αλλά θα ξαναεμφανιστούν οι νεφώσεις πιο πυκνές το απόγευμα
και ιδιαίτερα προς τη Δευτέρα το πρωί, όπου εκεί επαναφέρουμε το σενάριο για μια πιθανή βροχή. Οι άνεμοι θα είναι πολύ πιο εξασθενημένοι από τη σήμερα. Μόνο στην Ανατολική Κρήτη, δηλαδή προς τον Ομό Λασιθίου, θα διατηρήσουν εντάσεις πολύ πιο εξασθενημένες όμως, στα 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Οι υπόλοιπες τώρα περιοχές θα παίζουν από νοτιοανατολικούς, ανατολικούς ανέμους, μπορεί να γυρίσουν και λίγο βοριάδες, ιδιαίτερα εδώ για τα δυτικά. Πάντως η έντασή τους θα είναι πολύ πιο εξασθενημένη στα 3, τοπικά ίσως και τα 4 μποφόρ. Άρα η κύριε Λέκα, σε μια έτσι σχετικά καιρική ανοιξιάτικη κανονικότητα, θα έρθουμε σιγά σιγά από το μεσημέρι της Δευτέρας, αν έχω καταλάβει σωστά. Ναι. Ναι, ναι. Πάντως και οι θερμοκρασίες αύριο, όπως καλά το είπατε, θα είναι υψηλές, ιδιαίτερα στο Ηράκλειο και στον Ομό Λασιθίου. Εκτιμάται ότι πάλι θα αγγίξουν εκεί τα επίπεδα των 27 με 28 κατά μέσο όρο. Από τη Δευτέρα όμως, εξαιτίας του ότι στρέφονται οι άνεμοι σε δυτικές διευθύνσεις και ενισχύονται, θα δούμε να επανερχόμαστε σε αυτό που καλά είπατε, το ανοιξιάτικο σκηνικό, αλλά με μια πιο καθαρή ατμόσφαιρα, κυρίως από το μεσημέρι προς το απόγευμα και μετά. Και όλη η εβδομάδα φαίνεται ότι κυλάει έτσι σε ανοιξιάτικα επίπεδα, αφού φανταστείτε τη Δευτέρα η θερμοκρασία επιστρέφει ξανά προς τους 20 βαθμούς Κελσίου, κάτι το οποίο νομίζω ότι θα μας δίνει έτσι καλή νότα ανοιξιάτικη. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λέκα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.